Την 27η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου. Ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε σε ένα χωριό της Μικράς Ρωσίας γύρω στο 1690. Από γονείς αναρέτους και πιστούς και από την παιδική ηλικία έμαθε τα Ιερά Γράμματα. Όταν έφτασε σε νόμιμη ηλικία στρατεύθηκε, ενώ βασίλευε στη Ρωσία ο Μεγάλος Πέτρος. Έλαβε μέρος στο Μεγάλο Ρωσοτουρκικό Πόλεμο 1710 με 1711, ο οποίος ήταν ατυχής για την πατρίδα του και μαζί με χιλιάδες άλλους Ρώσους εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους. Αυτοί τον πούλησαν στη συνέχεια σε έναν Οθωμανό αξιωματικό ύπαρχο, καταγόμενο από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας, κομμόπολη της Καπαδοκίας, η οποία άνοικε στην ευρύτερη περιοχή της Κεσαρίας. Πολλοί από τους εχμαλώτους συμπατριώτες του αρνήθηκαν την Αγία Πίστη του Χριστού και ασπάστηκαν το Ισλάμ, είτε γιατί δελεάστηκαν από υποσχέσεις και προσφορές υλικών αγαθών, είτε γιατί κάμφθηκαν από τους φόβους των απειλών και τους πόνους των βασάνων. Ο Ιωάννης όμως παρέμεινε αφοσιωμένος και ατρόμητος αθλητής του Ιησού Χριστού και της πίστεώς του. Ομολογεί ενώπιον του υπάρχου αφέντη του. Μιμούμενος το θάρρος των Αγίων Μαρτύρων της πίστεώς μας, απαντούσε στις εκβιαστικές προσκλήσεις του υπάρχου αφέντη του. Ουδέν με χωρίσει της αγάπης του Χριστού μου, ούτε απατηλέ υποσχέσεις των επιγείων και προσκέρων αγαθών, ούτε οικισμοί, ηραυδισμοί και σκληρότερε τούτων βάσανοι, έχουν προοφθαλμόν το σωτήρα μου. Ώστις ως βασιλικήν κοιτίδα έσχε την φάτινη της Βηθλεέμ, ευχαρίστως αναπαύομαι εις την σκοτεινήν γωνία του στάβλου σου. Ένθα με κατεδίκασας να διαμείνω, και αυτή μη φαίνεται παράδεισος, ενώ σου πρεσβεύω το σωτήριον θρήσκευμα του Ιησού μου, έχων δι' υπόψιν των κάλαμων, διού την κεφαλήν του σωτήρους μου έτυψαν. Ευχαρίστως δέχομαι τους υπεραυτού ραυδισμούς, ενθυμούμενος δε των ακάνθινων στέφανων, όν επί την κεφαλήν αυτού επέθηκαν, έτοιμος ημί με τα χαράς να υπομείνω την αρήτεναν, ειν πεπειρακτωμένην συνηθίζεται να φορείται στους ανθισταμένους εις τα στελήσεις ημών. Τέλος τα μεγαλύτερα δεινά πρόθυμος ημί να υποστώ χάριν του Χριστού μου, ώστις δια του επισταυρού μαρτυρικού θανάτου αυτού, εδίδαξαν ημάς την καρτερίαν, το θάρρος και την υπομονήν και αυτού του σκληρωτέρου θανάτου, ως αρχής νέας υπάρξεως και αιωνίου μακαριότητος. Εγώ είμαι Ρώσος, πιστός, το σούτον εις τον επίγειον βασιλέα μου, όσον και εις τον ουράνιον. Ουδέποτε θα αρνηθώ την αληθή θρησκείαν των γονέων μου, και ενώ όσο με αφήνεις ελεύθερον να εκτελώ όσα απαιτεί παρεμού η θρησκεία μου, πρόθυμος ημί εις τας προσταγάσου να πράξω ή ανδήποτε εργασίαν, και αν δίνομαι υπερ σου οπόταν όμως πειραθείς, να με αποσπάσεις εκ των φιλοστόργων κόλπων της φιλανθρώπου θρησκείας του Ιησού μου, είτε δι' απειλών, είτε δια των απατηλών υποσχέσεων του πλούτου, της δόξης και παντός επιγείου αγαθού, άτινα εις συνάστατα και αβέβαια. Γίνος και καλός ότι ουδέν τούτον δύναται ποτέ να με δελεάσει και την πίστη μου να κλονίσει. Χριστιανός εγεννήθην και χριστιανός θέλω αποθάνει. Αυτή του η πιστότητα και η μεταπαρησίας ομολογίας του Χριστού εναντίον των ανθρώπων του χάρισε τον πολύ τιμητικό και ευαγγελικό τίτλο του νέου ομολογητού. Στη δήλωση του Αγίου Ιωάννου «Χριστιανός εγεννήθην και χριστιανός θέλω αποθάνει» έχουν εφαρμογή και οι λόγοι του Μεγάλου Βασιλείου στο εγκόμιο τους προς τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. «Ω μακάριε γλώσσε, όσε την ιεράν εκείνη να φύκαν φωνήν, χριστιανός ημί, είναι ο αΐρ μεν δεξάμενος υγειάστη, άγγελοι δε ακούσαντες επεκρότησαν, ο διάβολος μετά των δαιμόνων εντραυματίστη, ο Κύριος δεν ουρανής απεγράφετο. Μαρτυρικός και οσιακός βίος, η ακλόνητη πίστη του και η στερεή προς το Θεό αγάπη του εκφράστηκε ακόμη και με τη μεγάλη του ταπείνωση και την εργατικότητά του και κυρίως με την υπομονή στην κακομεταχείριση του αφέντη του και στις ύβρις και τα πειράγματα των Οθωμανών, οι οποίοι τον φώναζαν κυφιάρι, δηλαδή άπιστο. Με επιμέλεια και πολύ στοργή φρόντιζε τα ζώα μέσα στο σκοτεινό στάβλο και εκεί ξάπλωνε το κουρασμένο του σώμα για να αναπαυθεί προσευχόμενος και δοξάζων ως άλλος Ιώβ το Θεό. Ένα προσώμιο του Μεγάλου Εσπερινού λέει σχετικά. Του Ιώβ την ανένδοτον, καρτερίαν μιμούμενος, ακλινής και άσυστος θείο πνεύματι, τες επελθούσες κακώσες ή και θλίψες συνέμινας, και εν κόπρο την ζωήν διανύων πεπλήρωσε, ως μης χρήτονος και πολύς ευωδίας ουρανόθεν Ιωάννη Θεοφόρε, της χορηγίας της χάρη τους. Σιγά σιγά κέρδισε με αυτόν τον τρόπο
τη συμπάθεια του ομοθωμενού αφέντη και τη συζύγου του, οι οποίοι του παρεχώρησαν μάλιστα ένα μικρό διαμέρισμα κοντά στον Αχυρώνα για να μένει εκεί. Εκείνος όμως δεν δέχθηκε και εξακολούθησε να κοιμάται στον αγαπημένο του στάβλο, καταπονώντας το σώμα του με κακοπέραση και άσκηση, η οποία του εξασφάλιζε την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Έχοντας όπως λέγει ένα τροπάριό του, κοιτώνα το υποστάσιο, τροφήν τα σίβρις και τα λακτίσματα, και υπομένοντας το ψύχος και τη γυμνότητα για χάρη του Χριστού, καθαρός το σώμα τη και ψυχή όλος γέγονε. Χαρά του και λακτάρα του η προσευχή, η αδιάλειπτη επικοινωνία με τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό, στα χέρια του οποίου άφηνε όχι μόνο τους πόνους και τα βασανά του, αλλά τη ζωή του ολόκληρη. Εφήρμοζε το προσευχής καιρός έστω άπασο βίος. Η εμπιστοσύνη του ελπιδοφόρα. Η καρδία του καιωμένη. Ο στάβλος ήταν ο τόπος που συναντούσε καθημερινά το λατρευτό του, ενώ τις νύχτες τον αναζητούσε στον άρθηκα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, η οποία ήταν δίπλα στην οικία του αφέντη του λαξευμένη σε βράχο. Εκεί έκαμε όρθιος τις αγρυπνίες του και αποδιώχνοντας τον εισταγμό των οφθαλμών και των βλεφάρων του εκείμιζε τα άτακτα πάθη του σώματος. Η διάνοιά του δια της αγρυπνίας ως διαπτερίγων επέκαιτο και υψώνετο προς τερπνότητα του Θεού. Η τέλεια ένωση όμως με τον ζωδότη Χριστό γινόταν κάθε Σάββατο, όταν ο υπόδουλος Ιωάννης μετείχε ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης, γενόμενος κοινωνός του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του σωτήρος Ιησού Χριστού. Ανταποκρινόταν ως δούλος ευγνώμων στην πρόσκληση και προτροπή του Κυρίου του δείπνου. «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου», γιατί επίστευε πλήρως τη διαβεβαίωση του ζωοδότου. «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Στο πρόσωπό του είχε εφαρμογή το ψαλτικό. «Οι τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας το θλιβόντων με, ελείπαν αυθενελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον». Η συμμετοχή στο ποτήριον της ζωής του χάριζε εκείνη την κατάσταση της οικειότητος μετά του Θεού που ονομάζεται παρησία. Πραγματικά συμβαίνει με τον Χριστό αυτό που διδάσκουν οι κατεξοχήν ευχαριστιακοί πατέρες. «Ουσε γέννησεν οικείο τρέφει δυναικός αίματι». Μας τρέφει ο Χριστός για να ζούμε στη χαρά και την ευφροσύνη της δικής του Αναστάσεως, για να συνειδητοποιούμε πως η μυστηριακή ζωή δίνει νόημα στη ζωή μας και η Εκκλησία είναι η πατρίδα μας, για να πορευόμαστε με το όραμα της δικής του Βασιλείας καταρτιζόμενοι προς την εξαναστάσεως βίων, βιώνοντας τον από τώρα στο τραπέζι της ευχαριστίας. Ο βίος αυτός συμβαδίζει με τη Σταύρωση, τη μίμηση της μέχρι θανάτου υπακοής στο Χριστό, λέγει πάλι ο Μέγας Βασίλειος. «Ποιο λόγο δε εστίν το σώμα και πίνει το αίμα του Κυρίου, εις ανάμνηση της του Κυρίου μέχρι θανάτου υπακοής, ή να ειζόντες μικέτι εαυτή ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και γερθέντι». Ο Άγιος Ιωάννης είχε στη ζωή του αυτή τη σταυρώσιμη διάθεση και το αναστάσιμο ήθος, γιατί συναντούσε το Θεό και τον κόσμο εν το Θεό. Συναντούσε τον κόσμο σε όλη του τη θλιβερή κατάσταση και τον υπηρετούσε, όπως ο σαρκωμένος Υιός του Θεού υπηρέτησε τον άνθρωπο. Τα πάντα τα έβλεπε και τα αντιμετώπιζε με αυτήν την εκκλησιαστική, την όντως ελεύθερη προοπτική. Αναδείχθηκε έτσι ένα καλλιτέχνημα του Αγίου Πνεύματος, η θαυμαστοποιός προσευχή του. Η παρουσία του Ιωάννη ήταν αληθινή ευλογία για τον τόπο του και αιτία πολλών αγαθών για τον αφέντη του. Η προσευχή του δύναμη έκανε και θαύματα. «Πάντα όσα ανετήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε», είχε υποσχεθεί στους μαθητές του ο Χριστός. Και ο Ιωάννης διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία του. Το αποδεικνύει περίτρανα το παρακάτω γεγονός. Κάποτε ο αφέντης του αποφάσισε να μεταβεί για προσκύνημα στη Μέκα. Η σύζυγός του, μετά την παρέλευση αρκετών ημερών, παρέθεσε τράπεζα σε συγγενείς και αξιωματούχους φίλους του, για να εφρανθούν και να ευχηθούν να επιστρέψει ο άντρας της υγιής. Ο Ιωάννης ο συνήθως υπηρετούσε στο τραπέζι. Μεταξύ των εδεσμάτων που παρατέθηκαν σε αυτό ήταν και το πιλάφι, το πολύ αρεστό στον αγά. Τότε η οικοδέσποινα θυμήθηκε το σύζυγό της και είπε στον Ιωάννη: «Πόση ευχαρίστηση θα ελάμβανε Γιουβάν ο αφέντης σου, αν ήταν εδώ και έτρωγε μαζί μας από τούτο το φαγητό». Ο Ιωάννης με προθυμία και απλότητα ζήτησε αμέσως ένα πιάτο γεμάτο πιλάφι και είπε ότι θα το έστελνε στον αφέντη του στη Μέκα. Στο άκουσμα των λόγων αυτών οι παρευρισκόμενοι γέλασαν, νομίζοντας ότι ο Ιωάννης ήθελε να φάει το φαγητό ή να το δώσει σε κάποια φτωχή οικογένεια.
Εκείνος όμως το πήρε, πήγε στο στάβλο και εκεί γονιπετής έκαμε προσευχή και ανέθεσε στο Θεό την ικανοποίηση του αιτήματός του. Και όντως το πιάτο χάθηκε από τα μάτια του. Ο δε ο Ιωάννης επέστρεψε στην τράπεζα και είπε στην οικοδέσποινα ότι έστειλε το φαγητό στη Μέκα. Δέχθηκε όμως και πάλι τα σκοπτικά σχόλια και τα γέλια των συνδετημόνων. Η έκπληξή τους βέβαια ήταν μεγάλη όταν μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε ο Αγάς από το ταξίδι του και έφερε στις αποσκευές του το πιάτο με το χαρακτηριστικό οικόσημό του. Διηγήθηκε μάλιστα πως βρήκε το φαγητό και μάλιστα ζεστό στο δωμάτιό του στη Μέκα, χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο μεταφοράς. Ακούγοντας τη διοίκηση, οι οικοί του έμειναν άφωνοι, ενώ η σύζυγός του εξιστόρισε τα διαδραματιστέντα. Αυτό το θαύμα διαφημίστηκε σε όλο το χωριό και τα πέριξ και όλοι πλέον θεωρούσαν τον Ιωάννη ως άνθρωπο δίκαιο και αγαπητό στο Θεό και τον Εσέβοντο. Κοίμηση, ταφή και ανακομιδή του ιερού του Λιψάνου. Ύστερα από λίγα έτη, ο Άγιος Ιωάννης αρρώστησε και προαισθανόμενος στο τέλος του βίου του, επεθύμησε να κοινωνήσει για τελευταία φορά τον Ουράνιο Άρτο, για να τον έχει για συνοδοιπόρο του και την ώρα της εξόδου του από τη ζωή αυτή, και για το σκοπό αυτό ειδοποίησε τον ιερέα. Ο Παπαθεόδωρος Παπαδόπουλος φοβήθηκε λόγω του φανατισμού των Τούρκων να μεταφέρει τα Άγια στο στάβλο. Κατά θεία φώτιση όμως πήρε ένα μήλο, το έσκαψε, έβαλε μέσα σε αυτό τη θεία κοινωνία και αφού πήγε στο στάβλο κοινώνησε το μακάριο Ιωάννη. Μετά από λίγο ο πιστός δούλος του Θεού παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του πλάστου του, τον οποίο τόσο πολύ αγάπησε και για τη χάρη του θανατωνόταν κάθε μέρα, λογιζόμενος ως πρόβατο επισφαγής. Οι ιερείς και οι πρόκτητοι χριστιανοί του Προκοπίου ειδοποιήθηκαν από τον Αγά και κίδευσαν το σώμα του Αγίου, ενώ ο ίδιος ο Οθωμανός τοποθέτησε το φέρετρο σε πολύτιμο τάπητα, φανερώνοντας με αυτόν τον τρόπο την υπόλοιψη που του είχε. Μετά την παρέλευση τριετίας από την εκδημία προς τον Κύριο και την ταφή του στο χριστιανικό κημητήριο, αποκαλύφθηκε με τρόπο ουράνιο και άφθαρτο και ευωδιάζον το σώμα του. Από το 1733 αυτό το ιερό λείψανο εισήλθε στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, προάγγελος της Αναστάσεως, εγγύηση της επιγγελμένης ημίνη βασιλείας. Τες του οσίου σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.